απίστευτο και όμως κυπριακό. Γιατί μόνο στην Κύπρο ένας αγώνας που διεξάγονταν και κλεισμένων των θυρών θα μπορούσε να στιγματιστεί απόρριψη φωτοβολίδων και μάλιστα ναυτικών. Έχει πέσει φωτοβολίδα εκτός και δεν είναι μόνο μία, είναι και μία στις εξέδρες και έχει περάσει και μία πάνω από το γήπεδο και βγήκε και. Μάλιστα. Και επεισοδίων. Αυτή την φορά όχι μεταξύ χούλιγκαν αλλά ποδοσφαιριστών. Ντε Λούκας αντίδραση. Πολύ άσχημη εκεί με τον Πέρετς. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Ντε Λούκας κλώτσισε και γροθοκόπησε τον Έλιελ Πέρετς του Απόλλωνα. Ακολούθησε σύραξη με τον Ανδρέα Φυγιώτη να αιμορραγεί στο πρόσωπο. Με τον Πέρετς να προβαίνει σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Έχει γίνει καταγγελία από έναν ποδοσφαιριστή στην αστυνομία. Διερευνάται η υπόθεση σε σχέση με αδικήματα βίας στο γήπεδο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από τον ΠΑΣ που με δημόσια τοποθέτησή του καλούσε τα μέλη του να επιδεικνύουν κόσμια και πρέπουσα συμπεριφορά εντός γηπέδων, ώστε αφενός να στέλνουν τα σωστά μηνύματα προς την κοινωνία και αφετέρου να μην οξύνουν τα πνεύματα αλλά να τα κατευνάζουν. Οι χούλιγκαν βρήκαν και πάλι τον τρόπο να δράσουν. Επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα, εκτόξευσαν ναυτικές φωτοβολίδες προς το γήπεδο, με την πρώτη να προσγειώνεται στις κερκίδες και την δεύτερη στο κέντρο του γήπεδου. Χρειάστηκε από απόσταση μια μοτοσυκλέτα όπου ρίχθηκε, εκτοξεύτηκε καλύτερα αυτή η φωτοβολίδα, σε μια απόσταση 500 μέτρα βόρειο-δυτικά του γήπεδου. Όλα αυτά στο στάδιο της Λεμεσού, όπου χθες βράδυ διεξάγονταν το Λεμεσανό ντέρπι για τους 16 του κυπέλου, και ενώ η αστυνομία είχε λάβει δρακόντια μέτρα για να εξουδετερώσει τυχόν πρωτοβουλία. Και λειτουργήσει κέντρο κρίσεων στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Υπήρχαν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου υπήρχαν συγκεντρωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων. Κλείσαν όλα ομαλά στην πόλη της Λεμεσού. Κλούβες της αστυνομίας και ενισχύσεις από την ΜΑΘ περικύκλωσαν τους συνδέσμους φιλάθλων των δύο ομάδων, ενώ περιπολικά είχαν παραταχθεί σε κόκκινα σημεία όπως ο Εναέριος και ο κυκλικός κόμβος Αγίου Νικολάου. Στο Κολώσσι, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Απόλλωνα, βρέθηκε ο Εάντας.